Μετά την ίδια ώρα υπάρχουν προβλέψεις για μείωση του πληθωρισμού το 2024. Θα μας ενημερώσει ο Κωνσταντίνος Αθανασίου. Με δεύτερη πάυση αποχαιρετά το 2023 η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, διατηρώντα αμετάβλητα τα τρία βασικά επιτοκιά τη, αναμένοντα σταθερή μείωση του πληθωρισμού κατά τη διάρκεια του 2024 με στόχο το 2% του 2025. Μάλιστα. Τα βλέμματα πλέον είναι στραμμένα στι μειώσει των επιτοκίων που εκτιμάται ότι θα ακολουθήσουν εντό του 2024. Οι εκτιμήσει των αξιωματούχων τη Τράπεζα φέρουν τον γενικό πληθωρισμό να διαμορφώνεται κατά μέσο όρο στο 5,4% του 2023, στο 2,7%.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα Μιχάλη σημειώνει ακόμα ότι οι προηγούμενε αυξήσει επιτοκιών συνεχίζουν να μεταδίδονται δυναμικά στην οικονομία, καθώ οι αυστηρότερε συνθήκε χρηματοδότηση επιδρούν ανασταλτικά στη ζήτηση, συμβάλλοντας στην αποκλιμάκωση του πληθωρισμού. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν πρέπει να εφησυχάζει παρά την πτώση του πληθωρισμού, ήταν το μήνυμα τη Κριστίν Λαγκάρτ. Κωνσταντίνε, ευχαριστούμε να παρακολουθήσουμε ένα Κριστίν Λαγκάρτ.